Την ίδια στιγμή, μάλιστα, που πληθαίνουν οι καταγγελίες ασφαλισμένων για συμβεβλημένους γιατρούς που ζητούν χρήματα με την αιτιολογία ότι ξεπεράστηκε το όριο των δωρεάν επισκέψεων ανά μήνα, η απόφαση του οργανισμού να χρεώνει από την ερχόμενη Δευτέρα τη τηλεφωνική κλήση για ραντεβού στον ΕΟΠΗ έως και 40 φορές πάνω, προκαλεί κύμα αντιδράσεων. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα είπε στον Real FM ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Γιώργος Πατούλης. Είναι σίγουρο ότι αυτό το οποίο σήμερα προσπαθεί να εφαρμόσει ο ΕΟΠΗ είναι απαράδεκτη διαδικασία. Το 0,03 που ήταν η αστική χρέωση της μονάδος για να κλείσει κάποιος το ραντεβού, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, το πηγαίνουν στο 1,18 ευρώ το λεπτό και βέβαια σε μια διαδικασία που αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυξάνει 40 φορές το κόστος για να κλείσει ένας ασφαλισμένος ραντεβού με τον γιατρό του. Δεν επιτρέπεται να αναγκάζει κανείς τους ασφαλισμένους να βάζουν για μια ακόμα φορά βαθιά το χέρι στη τσέπη, μόνο και μόνο για να βρουν την υγεία του. Κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Για να μην κάνουμε την οικονομική κρίση, η ανθρωπιστική κρίση, θα πρέπει να αντιληφθούν εκείνοι που παίρνουν τέτοιες αποφάσεις οριζόντιες ότι θα δημιουργήσουν κοινωνική έκρηξη και οι μόνοι που θα είναι υπεύθυνοι θα είναι αυτοί με τις αποφάσεις τους. Εμείς, σαν Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, τους καλούμε να μην προχωρήσει στην υλοποίηση μιας τέτοιας απόφασης, που σημαίνει ίσως και 30 ευρώ για κάποιον συνταξιούχο που παίρνει 500 ευρώ το μήνα, μόνο και μόνο για να κλείσει στο γιατρό ραντεβού για να πάρει τα φάρμακά του. Από την προσεχή Δευτέρα, οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ θα καλούν πλέον αντί του γνωστού τηλεφωνικού αριθμού 184 τους νέους αριθμούς 14884 και 14900 για τα ραντεβού με τα ιατρεία του ΕΟΠΗ. Ωστόσο, για χρέωση μιας αστικής μονάδας ανακλήσης στα 0,03 ευρώ όπως ίσχυε έως τώρα, το κλείσιμο για το ραντεβού θα αυξηθεί σε 0,99 ευρώ ανακλήση για το 14884 και σε 1,8 ευρώ για το 14900 όταν η κλήση γίνεται από σταθερό τηλέφωνο. Μάλιστα, όταν η κλήση γίνει από κινητό θα κοστίζει ακόμα πιο ακριβά, δηλαδή 1,18 ευρώ ανά λεπτό. Η απάντηση του ΕΟΠΗ είναι ότι πλέον δεν θα υπάρχει χρονοχρέωση όπως ίσχυε μέχρι τώρα, που έπεφτε μία αστική μονάδα ανά 2 λεπτά. Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα είχε δηλώσει κατά καιρούς ο διοικητής του οργανισμού, κ. Γεράσιμος Βουδούρης, η τηλεφωνική γραμμή 184 κόστιζε κάθε χρόνο περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς το τίμημα που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι. Πλέον, με βάση τη νέα συμφωνία, τα 0,90 ευρώ ανακλήση θα είναι η ανώτατη τιμή που έχει οριστεί.